ελάχιστη ενημέρωση όσο είναι βέβαια το δυνατόν για ένα θέμα που έχει προκύψει που ειλικρινά εγώ ακόμη δεν έχω ενημερωθεί επίσημα, αλλά επειδή ενημερώθηκε ο συνάδελφος του Δήμου Βελενών, με τον οποίο υπήρχε κοινή γραμμή τα τελευταία 4,5 χρόνια για ένα πολύ σοβαρό θέμα που απασχολεί την περιοχή μας και δεν είναι άλλο από την χρήση της παροχής και την κατασκευή δικτύων του φυσικού αερίου. Για την ιστορία λοιπόν, τόσο ο κύριος Βασαμάνης, ο δήμαρχος Βελενών, όσο εγώ αλλά όσο και ο κύριος Αγγελής, ο προηγούμενος δήμαρχος Καστοριάς, είχαμε κάνει ένα κοινό αγώνα ως εκπρόσωπο των τριών δήμων, των μοναδικών τριών δήμων στη Δυτική Μακεδονία, που δεν είχαμε το πλεονέκτημα του μειωμένου κόστους θέρμανσης, μια και όλες οι άλλες περιοχές, οι πόλεις και κομμουπόλεις ανά τη Δυτική Μακεδονία, είχαν το πλεονέκτημα της τηλεθέρμανσης από τη ΔΕΗ. Εκεί λοιπόν, όταν γινόταν ο σχεδιασμός του αγωγού ΤΑΠ, και αυτό χρονολογείται στην πρώτη θητεία από το 2011 μέχρι το 2014, και πέρασαν την περιβαλλοντική όρια, ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ότι ο αγωγός ΤΑΠ θα ήταν απλά ένας αγωγός διερχόμενος από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, ερχόμενος από το Αζερβαϊτζάν, διασχίζοντας την Τουρκία, για να δώσει τελικά μέσω της Αλβανίας και μέσω της Αδριατικής φυσικό αέριο για χρήση στην Ευρώπη. Άρα θα υπήρχε απλά διέλευση μέσα στην Ελλάδα, δεν θα υπήρχε τίποτε άλλο. Σε ένα μήκος περίπου 675 χιλιόμετρα δυναμικά. Εκεί θεωρήσαμε, ναι μεν, ότι η είσοδος ενός και η διέλευση ενός τέτοιου αγωγού θα είχε πολύ μεγάλη γεωπολιτική σημασία και ό,τι άλλο μπορεί να σημαίνει για μια χώρα αυτό, αλλά από την άλλη θεωρούσαμε ότι ήταν άδικο να διέρχεται ένας τέτοιος αγωγός και να μην υπάρχει δυνατότητα χρήσης αερίου από αυτόν τον αγωγό. Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, η μοναδική παροχή που θα έδινε θα ήταν στην περιοχή της Νέας Μεσίγρας έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί θα συνδεόταν εναλλακτικά με τον άλλο αγωγό που υπάρχει ήδη σε περίπτωση που εκείνος ο αγωγός δεν θα τοποθετούσε με φυσικό αέριο την περιοχή της Θεσσαλονίκης, γιατί από εκεί τροφοδοτείται σήμερα η Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ αγώνα και πολύ μεγάλες συντονισμένες προσπάθειες, θα το πω και για άλλη ακόμη μια φορά, με πολύ αγώνα από τον τέος περιφερειάρχη του κ. Καρυπίδη, καταφέραμε να αλλάξει όλος ο σχεδιασμός του ΤΑΠ και να έχει επιπλέον άλλες τρεις εξόδους σε όλη τη διέλευσή του. Μία στην περιοχή της Καβάλας, μία στην περιοχή της Τολεμαΐδας, περίπου στο Φιλότα, η οποία έξοδος εκείνη εναλλακτικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για χρήση από τη ΔΕΗ, για καθαρά παραγωγική δηλαδή διαδικασία, και άλλη μία έξοδο στην περιοχή της Χωριάς. Αυτό δεν ήταν εύκολο, γιατί οι άνθρωποι του ΤΑΠ αντιδρούσαν κάθετα, που η έδρα του ΤΑΠ, όπως γνωρίζουμε στην Ελβετία, πέρασαν 2 χρόνια τελικά να πιστούν μετά από επάνειες συναντήσεις και εδώ και στην Αθήνα. Άλλαξε ο πρόεδρος, ο κύριος Σκούφιας τότε, του ΤΑΠ στην Ελλάδα, μπήκε η νέα πρόεδρος, η οποία ήταν συμφερόντων της BP, η οποία τέλος πάντων είναι λεπτομέρειες αυτές, αλλά έχουν την αξία τους. Μια και πήρε περισσότερες μετοχές η BP στον ΤΑΠ και τελικά καταφέραμε να υπάρχει υπερηγόητη έξοδος του ΤΑΠ στην Μποριά. Σήμερα που έχει τελειώσει ο αγωγός υπάρχει και ο έξοδος και η έξοδος αυτή, υπάρχει το ΤΑΠ. Ό,τι έχει συμφωνηθεί έχει υλοποιηθεί. Με κόστος το οποίο ενώ αρχικά ήταν να πληρωθεί από τη ΔΕΠΑ, τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, τελικά με μεγάλη απέτηση πληρώθηκε από τον ΤΑΠ. Όλα τα έξοδα. Χωρίς να επιβαρυνθεί δηλαδή το ελληνικό κράτος εισαγωγικά τίποτα. Όταν λοιπόν αποφασίστηκε ότι θα γίνει αυτό, έπρεπε να δούμε άμεσα το τι θα γίνει. Δεν μπορείς να έχεις μία έξοδο για χρήση, γιατί τα δίκτυα της μέσης και χαμηλής πίεσης δεν είχε υποχρέωση να τα κάνει τα. Αλλά ούτε και η ΔΕΠΑ. Ο ΔΕΣΦΑ, κεντρικός διαχειριστής φυσικού αερίου στην Ελλάδα,
πήρε απόφαση, ναι, οκ, okay, μπορούμε να σας δώσουμε άδεια, αλλά θα έπρεπε να αποφασιστεί ποιος θα κάνει αυτά τα δίχτυα. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε ένας αγώνας που πέσαμε πάνω σε μια περίοδο που υπήρχε στη ΜΕΝ Αττική η επιχείρηση αερίου Αττικής, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, στη ΔΕ Θεσσαλονίκη η ΕΔΑ ΘΕΣ που συγχωνεύτηκε και με την εταιρεία ΕΔΑ ΘΕΣ της Θεσσαλίας που έχει στη Λάρισα και στο Βόλο. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα ήταν υπό της ΔΕΔΑ, μια ΔΕΔΑ η οποία άλλαξε με τουρκική σύνθεση, έμεινε επί ένα χρόνο καινή, χωρίς δραστηριότητα και ξεκίνησε ξανά το 17. Εκεί λοιπόν, με βοήθεια της ΣΑΝΚΟ που έκανε τις πρώτες μελέτες τις οικονομοτεχνικές και τελικά διαπιστώθηκε ότι η περιοχή της Καστοριάς και ειδικότερα της πόλης του Αναψοριστικού είχε την κρίσιμη μάζα πληθυσμού στον κρίσιμο χρόνο, στην κρίσιμη ακτίνα, στην κρίσιμη διαδρομή, έτσι ώστε να συμφέρει να βγάλει οικονομικά ένα δίκτυο φυσικού αερίου χαμηλής πύλης. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό από όλα. Όταν λοιπόν διαπιστώθηκε αυτό, από εκεί και πέρα άρχισαν να επεκτείνουν αυτή τη μελέτη. Να πάει δηλαδή και προς το Μανιάκι και προς την Χρόη. Και το ζητούμενο ήταν το πώς θα πήγαινε και στα Κρεμενά. Γιατί και τα Κρεμενά ήταν μια μειονεκτική περιοχή στο κομμάτι της θέρμανσης που είχε πρόβλημα. Η μία σκέψη ήταν ότι το δίκτυο από το Άγγλος θα συνέχιζε να πάει στη Νεάπολη, να δώσει λοιπόν παροχή και στη Νεάπολη και από εκεί να συνεχίσει να πάει στα Κρεμενά. Από μόνο του το κομμάτι των Κρεμενών και το κομμάτι της Νεάπολης είχε αρνητικό πρόσωπο, είχε προβληματικό. Αθροιζόμενο με το κομμάτι της Καστοριάς είχε θετικό πρόσημο. Γιατί μόνο το κομμάτι της Καστοριάς, ο Άγγλος, Χλόι και Μανιάκο είχε πολύ θετικό πρόσημο, ήταν σύν 37% άθλημα καλά. Μετά από συζητήσεων αποκλείστηκε η Νεάπολη, γιατί κυρίως η Νεάπολη, η διαδρομή δηλαδή που θα πήγαινε από Άγγλος, Νεάπολη και Γρεβενά ήταν αυτή η οποία ανέβασε πάρα πολύ το κόστος κατασκευής, γιατί μιλούσαμε για μέση πίεση, δεν μπορεί χαμηλή πίεση. Χαμηλή πίεση έχουμε μόνο εντός οικισμών, από εκεί που παίρνουμε τις παροχές. Έπρεπε να υπάρχει μέση πίεση. Μέση πίεση υλοποιείται μόνο με χαλίδινους σωλήνες, σιδερένιους, όχι με πλαστικούς. Και έχει διαδικασία η οποία έχει πολύ μεγάλο κόστος αναχυλώνεται. Έτσι λοιπόν αποκλείστηκε το κομμάτι αυτό ως ασύμφορο και αποφασίζει η ΔΕΔΑ ότι τα Γρεβενά θα έχουν δίκτυο χαμηλής πίεσης από πολυεθυλένιο, αλλά θα τροφοδοτείται αυτή η διαδικασία από κεντρικές δεξαμενές οι οποίες θα κατασταθούν στην είσοδο της πόλης των Γρεβενών όπως μπαίνουμε από τον παλιό δρόμο και όπως κατεβαίνουν από την Κιγωτό. Όλα αυτά μεταφράστηκαν τις οικονομοτεχνικές μελέτες σε ένα πλάνο υλοποίησης μέχρι το 2023. Ζητήθηκε από τους Δήμους το πόσα νοικοκυριά υπάρχουν, τα έχουν καταθέσει όλα αυτά, έγινε τελείωσαν οι οικονομοτεχνικές μελέτες, ενημερωθήκαμε, συμφωνήσαμε, έγινε το αίτημα από εκεί και πέρα της ΔΕΔΑ προς τη ΡΑΕ, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, είναι αυτή που δίνει τις άδειες για τη διανομή φυσικού αερίου, υπάρχει ήδη σε ΦΕΚ, στις 31 Δεκεμβρίου του 2018, το ΦΕΚ 5905, όπου δίνει την άδεια για 25 χρόνια στη ΔΕΔΑ η ΡΑΕ να υλοποιήσει όλα αυτά τα δίκτυα. Ποια δίκτυα όμως? Τα δίκτυα των Κρεμενών, τα δίκτυα του Άγγλους, των Μανιάκων, της Χρόνης και της Καστοριάς. Και τι δίκτυα είναι αυτά χαμηλής πίεσης μέχρι και την παροχή, μέχρι και τον μετρητή. Δηλαδή, το κόστος από εκεί και πέρα του ιδιώτη θα ήταν μόνο εντός της οικίας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε καμία εγκατάσταση στην Ελλάδα. Το κόστος αυτό το επιβαρύνονταν πάντα, επιμερίζονταν στο κόστος του φυσικού αερίου. Τα δίκτυα λοιπόν θα ήταν της ΔΕΔΑ, δημόσια 100% η ΔΕΔΑ, δημόσια επιχείρηση, και θα μπορούσαν οι καταναλωτές να μπορούν να χρησιμοποιούν ως πάροχο έναν από τους 7 παρόχους που υπάρχουν στην Ελλάδα.
ό,τι γίνεται σήμερα με, με το ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχουν τα δίκτυα του ΔΔΕ και παίρνεις από τον Ήρωνα, από την Πρωτέρια και ποιες άλλες είναι. Εκεί λοιπόν, συγκεκριμένα λέει, στην παράγραφο 6, στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αυτό είναι το φέκ που σας είπα, θα κατασκευαστούν 103,95 χιλιόμετρα δικτύου χαμηλής πίεσης, πολυεθυλένου εντός των πόλων δηλαδή, και 15 χιλιόμετρων δικτύου μέσης πίεσης, στα οποία προβλέπεται η σύνδεση 1.543 νέων πελατών. Το ελόγω δίκτυο εξυπηρετεί τους παρακάτω δήμους Καστοριάς, Καρδενών, Άργους, Οριστικού και Μανιάκου. Και ενώ η αρχική χωροθέτηση της μέσης πίεσης ήταν από τον παλιό δρόμο Άργους Μανιάκρο, μια και όπως είπαμε η έξοδος είναι στην Ποριά, έγινε τροποποίηση της μελέτης, παρότι έχει μεγαλύτερο κόστος, να ακολουθήσει τον κανονικό δρόμο που πάμε από Μεσοποταμία, να το πω έτσι, για το 4, να κατέβει τις στροφές, να φύγει δεξιά στο Δυσπηλιό για να μπορέσει να δώσει και σε όλη την αναπτυσσόμενη περιοχή στους αβελόκηπους, για να χρησιμοποιηθεί δηλαδή το αέριο και για παραγωγική χρήση και όχι μόνο για θέρμανση. Και να έρθει στο Άργος από την περιοχή του κάθου άξονα. Το ένα ήταν αυτό και το δεύτερο, το πιο ουσιαστικό ήταν, επειδή ήταν μέση πίεση, να υπάρχει δυνατότητα σε δεύτερη φάση εξάπλωσης του δικτύου χαμηλής πλέον πίεσης προς τα παραλίμνια χωριά. Να ξεκινήσει δηλαδή αβελόκηπους, Μιλίτσα, Μαυροχώρη, Οριστόκηπους στα πέρα. Αφού λοιπόν οριστικοποιήθηκε και αυτό, μετά από έτοιμα της ΔΕΔΑ, προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με την απόφαση 2134 στις 21/12/17, λέει, αποφασίζουμε, εγκρίνουμε την ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που δω 2017 στη ΣΑΕΠ 041, ΣΑΕΠ είναι συλλογική απόφαση περιφέρειας, έτσι, το έργο με τα αντίστοιχα οικονομικά του στοιχεία όπως περιγράφεται στο πίνακα της απόφασης αυτής, το ποσό των 12,6 εκατομμυρίων. 1 εκατομμύριο ευρώ είχε διασφαλιστεί από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, από το ΕΣΠΑ δηλαδή, με απόφαση του Περιφερειάρχη, και υπολείπεται, μια και στο ίδιο ΦΕΚ, στο τέλος, λέει, το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται στο ποσό των 16.529.657 ευρώ. Αυτό ήταν προσαυξημένο κατά περίπου 4,5 εκατομμύρια για την επιπλέον διαφορά, αυτό ήταν η αρχική απόφαση, άρα μιλούσαμε για ένα κόστος χοντρικά γύρω στα 21 εκατομμύρια. Τη διαφορά, αυτό καταρχήν εντάσσονταν στο συνολικό πρόγραμμα της ΔΕΔΑ, το πενταετές πρόγραμμα της ΔΕΔΑ που περιλάμβανε Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, και ήταν ένα συνολικό έργο περίπου 195,8 εκατομμύρια, για τα οποία υπάρχει διασφαλισμένη χρηματοδότηση. Η διαφορά δηλαδή ήταν στα 4,5 εκατομμύρια, τα οποία 4,5 εκατομμύρια η ΔΕΔΑ τα έχει διασφαλίσει από δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Για λόγους καθαρά στοιχείων και δεδομένων, καθαρά των προσωπικών δεδομένων, δεν μπορούμε να δείξουμε τα έργα για τα 4,5 εκατομμύρια. Και ενώ λοιπόν υπάρχουν αυτά, υπάρχει και ένα έγγραφο το οποίο απευθύνεται προς το Δήμο Άργους Οριστικού μετά από ερώτημα στις 25 του 19, θέμα υλοποίηση της ανάπτυξης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην πόλη του Άργους Οριστικού, λέει, αξιότιμο κύριε Κυπαρτσόγλου, η ανάπτυξη δικτύου διανομής αερίου στην πόλη του Άργους Οριστικού, όπως και τις υπόλοιπες πόλεις της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί μετά την εμπορική λειτουργία του ΤΑΠ, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 20. Εδώ συμπληρωματικά να πω ότι ο σχεδιασμός ήταν ποιος, ότι με το που θα γεμίσει ο ΤΑΠ αέριο και θα δώσει δηλαδή στην Ευρώπη,
ταυτόχρονα τα δίκτυα, τα τοπικά στη Δυτική Μακεδονία θα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν. Για τον λόγο αυτό η ΔΕΔΑ έχει εκπονήσει μελέτη κόστους ωφέλους, η οποία έχει εκτεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και έχει υποβληθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, από το Δεκέμβριο του 2017, το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΟΥΔΟΕ με ποσό 12,6 εκατομμυρίων ευρώ στη ΣΑΕΠ 041. Η ΔΕΔΑ έχει ήδη εξασφαλίσει από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ΡΑΕ, τις άδειες διανομής και διαχείρισης για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στη βάση του εγκεκριμένου από την ίδια πενταετούς προγράμματος ανάπτυξης και για την πόλη Άρνους Ελεστικού το πρόγραμμα ανάπτυξης περίοδου 19-23 περιλαμβάνει την κατασκευή 37 χιλιόμετρων δικτύου χαμηλής πίεσης, 7,5 χιλιόμετρων δικτύου μέσης πίεσης και τη σύνδεση περίπου 420 οικιακών και εμπορικών καταναλωτών. Σημειώνεται ότι οι συνδέσεις καταναλωτών θα συνεχιστούν και θα υλοποιούνται και μετά το 2023. Η εκπόνηση της τεχνικής μελέτης για το δίκτυο διανομής στην πόλη του Άρνους Ελεστικού έχει ήδη ολοκληρωθεί, με εκτίμηση Στεφανία Μωσία, διευθύντρια. Στο ίδιο λοιπόν ΦΕΚ, αναλυτικά, αναφέρεται και για την πόλη των Βεβαινών, που λέει, επειδή πιο αναλυτικά για την επέκταση δικτύου διανομής σε περιοχές της υποέγκρισης άδειας η ΕΤΟΥΣΑ έχει προτείνει να κατασκευαστεί σε απομακρυσμένα δίκτυα διανομής στους ακόλουθους νέους δήμους βάσει του πλαισίου ανάπτυξης απομακρυσμένων δικτύων διανομής με χρήση συνδυασμένου υγροποιημένου φυσικού αερίου. ΦΕΚ 33-34-18-18 έχει ποιες περιφέρειες και μέρη. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Γρεβενών. Για τα Γρεβενά δηλαδή, ούτως ή άλλως έχει διασφαλιστεί και αυτό για το συμπιεσμένο αέριο. Και λέει, επειδή η ΕΤΟΥΣΑ έχει υποβάλει στη ΡΑΕ το συνολικό προϋπολογισμό για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής, ο οποίος ανέβη στο ποσό των 195,9 εκατομμυρίων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του κτλ. Στο χρονοδιάγραμμα λοιπόν αυτό, αναφέρονται αναλυτικά, να μην πω πλέον σε λεπτομέρειες, όποιος θέλει εδώ αυτά, αναφέρονται αναλυτικά πόσοι θα είναι οι οικιακοί καταναλωτές, πόσοι θα είναι οι εμπορικοί καταναλωτές, πόσοι θα είναι οι βιομηχανικοί καταναλωτές. Και ενώ λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση και ξέρουμε ότι όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί και όλα δουλεύουν ρολόι και περιμένουμε μέσα στο 20 να ξεκινήσει να σκάβεται πρώτα απ' όλα το άλλος. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι πιο ομαλό και επειδή ήδη στην Καστοριά υπάρχει σε κρεμότητα να δούμε το τι θα γίνει και η αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυψης της πόλης και να μην συμπέσουν δύο εργολαβίες, συμφωνήσαμε να σκαφτεί πρώτα στο Άρνος και ταυτόχρονα να γίνεται και ο αγωγός μέσης πίεσης από την Κυπριακή προς τα δω. Και εκεί που είναι όλα αυτά, σε μια συνάντηση που γίνεται στα Γρεβενά την προηγούμενη εβδομάδα, ένα κλιμάκιο της Διαχειριστικής Αρχής μαζί με τον Περιφερειάρχη και κάποιους περιφερειακούς συμβούλους στα Γρεβενά, ενώ το αντικείμενο της συνάντησης ήταν καθαρά να δουν το ποια είναι η πορεία των έργων του ΕΣΠΑ που είναι σε εξέλιξη, δηλώνει ο Περιφερειάρχης ότι ο σχεδιασμός που έχετε κάνει με τη ΔΕΔΑ για το φυσικό αέριο το ξεχνάτε, τα Γρεβενά θα πάρουν φυσικό αέριο συμπιεσμένο από ιδιώτικα κατασκευαστή, γιατί αυτό είναι προτεραιότητα και της κυβέρνησης και ξεχνάτε όλα τα υπόλοιπα. Και μένουν όλοι άναυδοι και ραυνός σε νεθρία, δεν ξέρει κανένας τίποτε. Όπως λέει ακριβώς, θα γίνει και στη Δεσκάτη, το οποίο και αυτό για τη Δεσκάτη δεν είναι σιγουρότατα που λέγονται έτσι. Μιλάω καθημερινά και με τον διευθυντή της ΔΕΔΑ και με τον διευθυντή της ΡΑΕ, με τον πρόεδρο της ΡΑΕ. Δεν υπάρχει κάποια άδεια για τη Δεσκάτη. Αίτηση υπάρχει. Ενώ για όλα τα υπόλοιπα υπάρχει απόφαση. Η απόφαση τι είναι? Η απόφαση για τα 25 χρόνια είναι δεσμευτική. Αν η ΔΕΔΑ δεν παραιτηθεί από αυτό, δεν μπορεί να την πάρει άλλος.
Αν θυαλυθεί η Βέδα, θα την πάρει την άδεια το διάδοχο σχήμα της Βέδα. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να την πάρει δυο της. Και το πιο τραγικό είναι ποιο. Στη μια περίπτωση μιλάμε για ένα έργο 22 εκατομμυρίων που θα έχουν παροχή όλοι οι καταναλωτές, το τονίζω αυτό, όλοι. Θα υπάρχει παροχή όπου υπάρχει σπίτι. Στην άλλη περίπτωση είναι επιλεκτική η παροχή. Αυτοί οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη κατανάλωση. Πρώτον και δεύτερον, θα είναι υποχρεωμένοι να πάρουν από το συγκεκριμένο πάροχο ιδιότητα. Από ένα μόνο. Αυτό που θα κουβαλάει το έργο του συγκεκρισμένου. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι οι 7 πάροχοι που θα υπάρχει καταγωνισμός και θα μπορεί ο καθένας να πάρει από όπου θέλει. Αυτό δεν ξέρω αν ο Περιφερειάρχης τα γνωρίζει όλα αυτά. Η αίσθησή μου είναι και μακάρι πιστεύω ότι δεν τα γνωρίζει. Γιατί αυτά δεν ανατρέπονται, έτσι. Σας διάβασα επίσημα έγγραφα του κράτους. Του βέβαια είναι πιο αύριο έχω συνάντηση με τον νέο συνάδελφο της Καστοριάς. Για να δούμε πώς και τι σκέφτονται και αυτοί στην Καστοριά. Με τον συνάδελφο του Γιώργου Μασταμάνη που επανεξελέγει στα Καβενά υπάρχει κοινή πορεία. Και είπαμε ότι αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να τα αφήσουμε. Δεν πρόκειται να τα αφήσουμε γιατί αφενός δεν θα είναι άδικο, αφετέρου ήταν αποτέλεσμα μιας πεντάχρονης περίπου διαδικασίας με πολύ κόπο και πολύ αγώνα. Στη δεύτερη περίπτωση ο ιδιώτης θα επιβαρύνεται και την παροχή. Ενώ εδώ οι παροχές όλες είναι ενσωματωμένες μέσα στο συγκεκριμένο ποσό ανάπτυξης του δικτύου. Αυτά τα δεδομένα και οι εξελίξεις για το φυσικό αέριο, ό,τι καινούργιο προκύψει, πιθανόν και σε κάποιο, αν κρίνουμε ότι συντρέχει λόγος, πιθανόν και σε κάποιο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο θα υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες.